Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 21 του μηνός. Γιορτάζει κανείς σήμερα? Μπα. Τουλάχιστον δεν το ξέρω. Χρόνια πολλά στους έχουν γενέθλια. 5η 21 του μηνός, 21 Ιουνίου 2018. Ώρα για μπλε. Ξεκινάμε. Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης, που θα μας ρίξει τις πενιές του. Ετοίμασες πενιές? Πενιές. Α, ορίστε, μια χαρά, πενιά είναι. Πάμε, πω, άστο. Ναι, δεν γινόταν να κόψω το Coverdale. Ο David δεν είναι, φίλος μου. Τον έχω δει δύο φορές, live. Τώρα που λέω για live, όποιος αντέξει, δεν ούτε διαφήμιση κάνω ούτε τίποτα, απλά μου άρεσε εμένα προσωπικά η ιδέα και αυτό και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Όποιος αντέξει να μην δει ζωντανά το Αργεντινή-Κροατία και θέλει να το δει μετά επανάληψη, γιατί, μπορεί να το δει μετά το Αργεντινή-Κροατία, ενώ το live που θα σου πω, ρε Χρήστο, δεν μπορεί να το δει μετά, έτσι είναι. Θα πάει σπίτι μετά να το βάλει το live. 9:30 στο Λευκό Πύργο, η φιλαρμονική εδώ του Δήμου, είναι και ένα Ηρακλάκι φίλος μου εκεί, αρχιμάστορας, Ηρακλάκι άρρωστο, και με ενημέρωσε ότι έχει κάτι που εμένα με εντυπωσίασε ως ιδέα. Φιλαρμονική ορχήστρα θα παίξει tribute στους Queen. Ναι ρε φίλε, 9:30 Λευκό Πύργο, απόψε. Και δίπλα ξέρεις μια οθόνη να βλέπουμε το Αργεντινή-Κροατία. Μια και λέμε για Μουντιάλ, Γαλλία-Περού 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Εμπαπέ. Τώρα είμαστε στο 55ο λεπτό, παραμένει το 1-0. Πάμε να χτυπήσουμε... Πάλι κοκτέιλ θες εσύ, 7 και 4. Όχι, ε. Κούλησε σήμερα. Καφεδάκι. Εντάξει. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Το mail μας. Τι σας έχω σήμερα? Σήμερα σας έχω ρεπορτάζ για το μπάσκετ. Για να μην λέω, επειδή είμαι σίγουρος ότι και σήμερα θα έχω αρκετά ερωτήματα τι γίνεται Γιώργο με τον μπάσκετ, για να μην σας πω μόνο αυτό που σας λέω εδώ και 3 εβδομάδες, τη λέξη μπάσκετ, σκέτο, έχουμε και ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσω με ποδόσφαιρο όμως και μετά θα πάω στο μπάσκετ. Έχουμε ακόμα ένα ναι που προέκυψε, αυτό από τον Γιώργο Αμπάρη που θα συνεχίσει, που έδωσε τα χέρια με τους Κιανολεύκους. Χθες νομίζω είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας είπε ο κύριος Χατζόγλου. Όχι γιατί βγήκε εδώ στην Ωραία Μπλε, αλλά ήταν σημαντικά και κάποια πράγματα ακούστηκαν για πρώτη φορά. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και για τα λεφτά που έχουν συγκεντρωθεί ήδη και για την προσπάθεια που γίνεται και για την εκαθάριση που ξεκίνησε και για τις μετοχές τι ισχύει και για τις ανανεώσεις, για τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν ήδη συμφωνήσει και για τους υπόλοιπους που εκκρεμούν. Αρκετά σημαντικά και μέσω του YouTube, στο κανάλι. Στο κανάλι, αυτό έψαχνα, στο κανάλι μας στο YouTube, δηλαδή στο κανάλι του Λίμπερο 107,4, όποιος θέλει μπορεί να πατήσει, να την ακούσει. Έχουν ανέβει δηλώσεις από ό,τι βλέπω και στο bluearena.gr, εκεί επιμελήθηκε ο φίλος μου ο Χαρίλαος. Σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια, σε ηλικία 8 χρονών, θυμάμαι τον εαυτό μου να κλαίει πολύ. Να κλαίει, μιλάμε, ανησύχησαν οι γονείς μου, κάτι έπαθε το παιδί. Γιατί, Χρήστο μου, είχαμε 21 Ιουνίου 1987 και εγώ ήμουν 8 χρονών που έβλεπα τον Γεωργίεφ, τον Αδάμου, τον Ζούτμπι, τον Αρχοντίδη. Μάλλον καταλάβατε. Αλλά που μιλάμε βαλάντωσα, έτσι. Ξέρεις, σε μια ηλικία που και δεν τα καταλαβαίνεις όλα, αλλά επηρεάζεσαι και με το παραμικρό και... Ήτανε το πρώτο ισχυρό σοκ αυτό στα 8 μου. Πολύ το κλάμα. Ήδη μιλάμε για ένα συμφωνημένο δίδυμο τερματοφυλάκων. Έτσι, γιατί πριν λίγες μέρες ο Βοσνιάδης είπε το ναι, σήμερα είπε το ναι και ο Αμπάρης. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το δίδυμο έκλεισε. Βέβαια, χρειάζονται και τρίτος και τέταρτος. Και ειδικά στην δεύτερη εθνική κατηγορία, που είναι και κατά κάποιο τρόπο και περισσότερες
οι ανάγκες. Θυμίζω από χθες η καταληκτική ημερομηνία που θα μας απασχολεί ούτως ή άλλως είναι 25 Αυγούστου για να μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θα συσταθεί, όπως μας είπε χθες ο κύριος Χατζόγλου, σύντομα η πενταμελής επιτροπή που τρέχει όλα αυτά για την εκαθάριση, για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Η νέα ΠΑΕ θα συσταθεί τον Αύγουστο. Όποιος ενδιαφέρεται, εχθές ακούστηκε για πρώτη φορά και το λέμε εδώ ξανά και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Όποιος ενδιαφέρεται και έχει χρήματα που θέλει να βάλει στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, μπορεί να το κάνει και τώρα στον αριθμό λογαριασμού που υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και να αποφασίσει μετά, όταν τον Αύγουστο θα ανοίξει ο δεύτερος λογαριασμός για τις μετοχές, το αν αυτό το ποσό που βάζει τώρα θα το μετατρέψει σε μετοχές ή απλά θα το κάνει διαρκείας ή απλά θα το κάνει, πώς το λέμε αυτό, δωρεά στην ομάδα. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει μετοχές τώρα και να λέει θα περιμένω να ανοίξει ο λογαριασμός για τις μετοχές. Η ανάγκη είναι σημαντική και μεγάλη τώρα. Δεν θα χαθούν χρήματα. Απλά θα ανοίξει και ένας δεύτερος λογαριασμός που θα είναι αποκλειστικά για τις μετοχές λίγο αργότερα. Είναι τρομερές, φανταστικές, υπέροχες οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το Ira Camp. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Μακάρι να γίνει θεσμός και νομίζω ότι θα γίνει. Και μόνο μια φωτογραφία, φίλε Χρήστο, να δεις με το Ira που υπάρχει από πάνω από ψηλά, που το Ira το έχουν κάνει το Ita, το Ρο και το Α, τα πιτσιρίκια με το σώμα τους. Την έχω ανεβάσει στο προφίλ μου, μπορείς να τη δεις. Πώς λέγεται αυτό που... Τι έχω πάθει σήμερα, ψάχνω τις λέξεις πάλι. Το drone. Αυτό που ανέβηκε ψηλά, γελάει ο Χρήστος. Και τράβηξε αυτή την υπέροχη φωτογραφία, αυτό το τεράστιο Ita, το τεράστιο Ira που ζωγράφησαν με τα σωματάκια τους, τα πιτσιρίκια που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Την είδες τη φωτογραφία? Ναι, είσαι και του Facebook εσύ παιδί. Ναι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μου γράφει ότι εγώ αυτή τη μέρα την έχω σαν γενοκτονία του Ηρακλή για τα επόμενα χρόνια. Ναι, είχε πολύ κλάμα, πολύ πόνο, πολύ πεταμένο κασκόλ, πολύ απελπισία, πολύ πισωγύρισμα. Εκείνο το Ηρακλή Σόφι, σαν σήμερα το 87. Αλλά εδώ είμαστε, γεροί να είμαστε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρεις, είναι από τα πράγματα που δεν θες να θυμάσαι, απλά τώρα το είδα ότι έγινε σαν σήμερα. Και το μοιράστηκα μαζί σας. Ρεπορτάζ μπάσκετ, έχουμε Χρήστο? Έχουμε. 63ο λεπτό, για όσους ενδιαφέρονται, Γαλλία Περού 1-0 παραμένει. Πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Θα μιλήσω βάσει των πληροφοριών του ρεπορτάζ, της τηλεφωνίας, της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου τέλος πάντων που είχα σήμερα. Θα καταθέσω τα όσα συνέλεξα και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Λοιπόν, πριν από 3 εβδομάδες είχε υποθεί και είχε μεταφερθεί από τη διοίκηση του μπασκετικού Ηρακλή ότι ο κύριος Δρακόπουλος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάπου στο εξωτερικό για τη δουλειά του. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 Τρίτες, που λέγαμε και προχθές με τον φίλο μου τον Χαρίλαο, για να συναντηθεί με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, για να συμφωνήσουν, για να ανακοινωθεί, για να ανανεώσει τη συνεργασία του, να προχωρήσουν μεταγραφές κτλ. Σωστά, Χρήστο, σωστά. Βάσει της δήλωσης που είχε κάνει ο ίδιος ο Θόδωρος Δρακόπουλος στα Εριζιανά της πόλης, όταν η ομάδα είχε αποτύχει και με τη Βούλα, δηλαδή είχε χάσει στην Πάτρα, είχε αποκλειστεί από τα τελικά, από τους τελικούς των Μπαράζ για την άνοδο στην Α1, και τότε είχε πει, και δεν το είπε μόνο μία φορά, το είπε 2 και 3 φορές, δεσμεύοντας ουσιαστικά τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, και σαν να του λέει ότι περίμενε, σε θέλω, σε υπολογίζω, είχε πει ότι δεν συνηθίζω να αλλάζω προπονητές, και το έδειξα και πέρυσι, που είχε κρατήσει πάλι στην αρχή τον Αλεξανδρή, παρά το ότι η ομάδα είχε αποτύχει και δεν είχε ανέβει πάλι, όταν είχε ανέβει ο Φάρος Κερατσινίου. Είχε τονίσει λοιπόν κατά επανάληψη ο κύριος Δρακόπουλος ότι συνεχίζει με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Αν θυμάστε εκείνες τις μέρες, με αφορμή αυτές τις δηλώσεις του Προέδρου, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον προπονητή του Ηρακλή. Παίρνω λίγο έτσι το κουβάρι, το ξετυλίγω σιγά σιγά.
για να θυμηθούμε κάποια πράγματα και να φτάσουμε στο τώρα και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, που είχε πει φυσικά ότι τον τιμά αυτή η δήλωση, αυτές οι δηλώσεις του Προέδρου, ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί και αυτός θέλει να συνεχίσει, να παραμείνει στην ομάδα. Έχει όραμα, έχει κάποια σχέδια, θέλει να μειώσει το μέσο όρο ηλικίας, να κάνει ανανέωση στην ομάδα, να πάρει και παίχτες ώστε να χτυπήσει την άνοδο κτλ. Κτλ. Μετά ακολούθησε η δήλωση του Δρακόπουλου που είχε πει ότι η άνοδος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ήταν κάπως όλο αυτό. Σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος από τον κόσμο, ειδικά στο διαδίκτυο. Και είχαμε μείνει στην τελευταία δήλωση του coach, του προπονητή, του κυρίου Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, εδώ στην ώρα για μπλε, που έλεγε ότι με τιμούν αυτές οι δηλώσεις και εγώ θέλω να συνεχίσω. Έχω ένα πλάνο, έχω ένα όραμα, έχω ένα στόχο για τον Ηρακλή. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή? Αλλά περιμένουμε και ένα ραντεβού με τον πρόεδρο για να τα βάλουμε κάτω, για να γίνει αυτό που λέμε και το τυπικό της υπόθεσης. Πέρασε, Χρήστο μου, ένας μήνας. Περίπου. Περίπου. Λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις μέρες. Και αυτό που σας λέω σήμερα βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι από εκείνη την ημέρα, λίγες μέρες δηλαδή μετά, καμιά εβδομάδα, τότε είχε κάνει τις δηλώσεις εδώ ο κ. Χατζηγιακίδης, καμιά εβδομάδα περίπου μετά, όχι μια εβδομάδα, 3-4 μέρες μετά την αποτυχία στην Πάτρα. Από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης με τον Θόδωρο Δρακόπουλο δεν μίλησαν ποτέ. Και εμείς περιμένουμε τη μία τρίτη πίσω από την άλλη για την ανακοίνωση, για την ανανέωση του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Βάσει των όσων μου μετέφερε και ο ίδιος σήμερα το μεσημέρι ο προπονητής του Ηρακλή, δεν υπήρξε η παραμικρή επικοινωνία. Η τελευταία φορά που μίλησαν οι δυο τους ήταν εκείνες τις λίγες μέρες μετά την ήττα στην Πάτρα, όταν και είχαν πει ότι θα ξαναμιλήσουν. Πέρασε λοιπόν περίπου ένας μήνας και εμείς εδώ χολοσκάγαμε κάθε μέρα και ο κόσμος ρωτούσε τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Και όπως καταλάβατε, αυτό που σας λέγαμε κάθε μέρα ότι τίποτα δεν γίνεται ήταν και η αλήθεια και η πραγματικότητα, γιατί δεν μίλησαν καν οι δυο τους. Παράλληλα, και εδώ είναι το περίεργο, κυκλοφόρησαν πάρα πολύ έντονα αρκετά ονόματα καλαθοσφαιριστών. Όχι ο Ματαλόν, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Λέω Ματαλόν γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις παικτών που έπαιξαν, όπως λέμε, δημοσιογραφικά στο διαδίκτυο για μεταγραφικούς στόχους του Ηρακλή. Και ρωτάω, μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση, πώς γίνεται να προκύπτουν μεταγραφικοί στόχοι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητής στον Ηρακλή? Γιατί σήμερα εγώ δεν μίλησα τηλεφωνικά εκτός αέρα με τον προπονητή του Ηρακλή. Μίλησα με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, προπονητή σκέτο. Προπονητής του Ηρακλή δεν είναι. Και δεν είναι για τον απλούστατο και πολύ απλό λόγο ότι δεν ανανέωσε τη συνεργασία του. Ότι δεν έχει μιλήσει εδώ και ένα μήνα με τον Δρακόπουλο, με τον κύριο Δρακόπουλο. Το γιατί, προφανώς και το ξέρει ο κύριος Δρακόπουλος. Ο κύριος Χατζηκυριακίδης έχει δεσμευτεί, περιμένει. Πώς μπορείς να το πω, δεν αλλάζει, το ίδιο είναι, περιμένει. Και μέσα σε αυτό το περιμένει, που δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, εκτός και αν έχει συμφωνήσει ο κύριος Δρακόπουλος με άλλο προπονητή και δεν το ξέρουμε. Και έρθει μια μέρα, πώς λέει ο φίλος του Χαρίλαος, κρακ, 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 και βγάλει τη μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη και πάρε προπονητή και πάρε και το Ματαλό και πάρε και πεντάρι και πάρε και τεσάρι και πάρε και τριάρι και πάρε και διάρι και πάρε και playmaker και πάρε και ένα ξένο και όλα τέλεια. Αν και υπάρχει ένα unfair εδώ με τον προπονητή, γιατί τον δεσμεύεις δημόσια και του λες εγώ θα σε ανανεώσω και ένα μήνα τον έχεις stand-by και δεν έχεις κάνει καν ραντεβού. Θεωρώ, μπορεί να αποδειχθεί λάθος αυτό που λέω, ότι έτσι όπως άκουσα και τον κύριο Χατζηκυριακίδη, δύσκολο να είναι ο προπονητής του Ηρακλή. Από τη στιγμή που τον τελευταίο μήνα περίπου δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους
οι δύο άντρες οι οποίοι είναι οι πιο ισχυροί στον Ηρακλή. Όταν μιλάμε για τους πιο ισχυρούς, τι λέμε, πρόεδρος, προπονητής. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι που αποφασίζουν, αυτοί είναι που θα κάνουν το σχέδιο, αυτοί που θα καταστρώσουν το πλάνο τους, αυτοί που θα προγραμματίσουν τα πάντα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και το κακό είναι ότι είμαστε 21 Ιουνίου και ας πούμε, αν υποθέσουμε μάλλον ότι υπάρχουν μεταγραφικοί στόχοι για τον Ηρακλή, πόσο καιρό θα περιμένουν μέχρι να αποφασίσει ο κύριος Δραγκόπουλος να κάνει ραντεβού με τον Χ προπονητή, αν όχι με τον Χατζηγυριακή, με κάποιον άλλο να τον ανακοινώσει, να προχωρήσει για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία μεταγραφών. Και επαναλαμβάνω, μπορεί, αυτό μου γράφει και ένας φίλος τώρα, μπορεί ο κύριος Δραγκόπουλος να έχει συμφωνήσει ή να έχει βολιδοσκοπήσει ή να συζητά και να μιλά άλλους προπονητές ή άλλον προπονητή, με άλλον προπονητή. Θα έπρεπε τουλάχιστον να είχε ενημερώσει τον κύριο Χατζηκυριακίδη, αν και μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο Ηρακλής και όχι τα πρόσωπα. Εντάξει, αυτό ίσως είναι μια λεπτομέρεια που λέω τώρα. Ότι ξέρεις, πάω για άλλον. Γιατί το ξαναλέω, η τελευταία δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Δρακόπουλου έλεγε: εγώ κρατάω τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Και εμείς μείναμε σε αυτό. Και θυμάστε που είχε κυκλοφορήσει ότι θα γίνει αυτή η περιβόητη συνάντηση πριν τρεις Τρίτες. Το έχω πει 100 φορές, σε έχω κουράσει. Αυτά είναι τα δεδομένα του ρεπορτάζ για το θέμα προπονητή όσον αφορά την πλευρά του προπονητή. Η πλευρά της διοίκησης ακόμα μας έχει λίγο στο σκοτάδι, εννοώ όσον αφορά την επίσημη ενημέρωση και αυτή είναι που περιμένουμε υπομονετικά. Πάντως, κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια, φήμες, κουτσομπολιά, για το ότι υπάρχει προπονητής ή υπάρχουν προπονητές που διαδίδουν με ερωτηματικό ότι μπορεί να είναι αυτή η επόμενη. Θα μου πεις πώς θα πάρουμε εσύ Γιώργο, 5-1 θέλουμε. Το αφήνω έτσι να αιωρείται το πληθυντικό. Γιατί μπορεί να μην βολιδοσκοπείς μόνο ένα, να βολιδοσκοπείς 2-3 και αυτοί οι 2-3 να θεωρούν ότι θα συμφωνήσουν και να λένε ότι εγώ θα είμαι. Όπως και να έχει, το συμπέρασμα από όλα αυτά μπορεί να το βγάλει ο καθένας και ένα συμπέρασμα ταπεινά δικό μου είναι ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Εκτός και αν ξαναλέω, είναι τώρα, είναι όλα έτοιμα, έχει κλείσει προπονητής και δεν το ξέρουμε, έχουν κλείσει παίκτες και δεν το ξέρουμε και βγει μια ανακοίνωση αύριο μεθαύριο και μας απαντήσει και ας σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και θα λέμε μόνο τις ανακοινώσεις και το στήσιμο, το χτίσιμο της ομάδας. Βάσει των σημερινών πάντως και τα συμφραζόμενα, επαναλαμβάνω, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Λευτέρης Χατζηγυριακίδης να ξαναγίνει προπονητής του Ηρακλή. Γιατί αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω που μιλάμε, δεν είναι προπονητής του Ηρακλή. Και αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι, προς το παρόν κανένας. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση για κάποια συμφωνία. Που όλα είναι προς το παρόν, έτσι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Μπορεί σε μια ώρα να αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί μεθαύριο να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι όλα προς το παρόν. Καλησπέρα στη φίλη τη Μαριλίζα που λέει: ωραία, υπέροχη μουσική σήμερα. Μπράβο στο Χρήστο. Είδες, σε διαφημίζω. Θες διάλειμμα τώρα, εσύ, ε. Θες ένα κομψό. Θες ένα κομψό. Σαν τον Εμπαπέ που βγαίνει και μπαίνει ένας άλλος. Γαλλία-Περού 1-0 στο 74ο λεπτό. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Δώσαμε μπασκετικό ρεπορτάζ. Για το ποδόσφαιρο απλά να συμπληρώσω ότι εξετάζονται κάποια φιλικά παιχνίδια με συγκεκριμένους αντιπάλους. Ο ένας μου κάνει εντύπωση, αν κλείσει 100% αυτό το φιλικό, είναι η Νάουσα Ολυμπιακός Βόλου, αυτά δεν μου κάνουν εντύπωση, το Νάουσα μου ακούγεται λογικό γιατί η προετοιμασία θα είναι στα 3-5 πηγάδια. Ο Άρης Παλαιοχωρίου μου κάνει εντύπωση, όσον αφορά τα φιλικά, 22 Αυγούστου, Ολυμπιακός Βόλου 1 Σεπτεμβρίου, Νάουσα 5 Αυγούστου,
Νάουσα και Εθνικός Άγνης είναι 5 και 8 Αυγούστου στο, στα 3-5 πηγάδια. Ξάνθη 19 Αυγούστου, Άρης Παλαιχωρίου 22 και Ολυμπιακός Βόλου 1 Σεπτεμβρίου. Και λέω Άρης Παλαιχωρίου γιατί, αν θυμάμαι καλά, Χρήστο μου, ο Άρης Παλαιχωρίου δεν κυνήγησε τον Ηρακλή και έξω αγωνιστικά να του πάρει τη θέση για να μην παίξει τα μπαράζ και να παίξει αυτός. Λάθος θυμάμαι. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες μπορεί να πει κάποιος. Μου κάνει εντύπωση αυτό το φιλικό. Πάμε σε διάλειμμα, απαραίτητο, και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Παραμένει το 1-0 για τη Γαλλία απέναντι στο Περού, που αν κερδίσει η Γαλλία προκρίνεται. Το άλλο νωρίτερα και το Περού τελειώνει γιατί θα είναι η δεύτερη του ήττα και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Στο άλλο μάτς νωρίτερα το Δανία-Αυστραλία ήρθε 1-1 και στις 9 έχουμε πολύ μεγάλο μάτς Αργεντινή-Κροατία. Τώρα το ξέρετε αυτό που υπάρχει στο Facebook, το σαν σήμερα. Πώς πέρασε ένας χρόνος, ρε φίλε, από αυτό που θα πω. Μου βγάλε τώρα εδώ αυτό που είχα γράψει πριν ένα χρόνο ακριβώς για τον χαμό του Κώστα Στράντζαλη, που η φωνή του λείπει. Μας λείπει πάρα πολύ. Πώς πέρασε ένας χρόνος πραγματικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο δάσκαλος, ο φίλος μας, ο ακροατής, που έκανε και εκπομπές ένα καλοκαίρι πριν από αρκετά χρόνια εδώ στο Λίμπερο 107,4, πέρασε ένας χρόνος. Ο πατέρας του, Γιώργου Στράντζαλη, πρώην προπονητή του Ηρακλή, άρρωστο Ηρακλάκι. Ο Κυρκώστας και ο δάσκαλος, όπως τον λέγαμε οι περισσότεροι. Και να είναι καλά εκεί που είναι. Αυτό εδώ το τηλεφωνικό ραντεβού το επιδιώκω, δεν θα πω πόσα χρόνια, για να μην τη μεγαλώσω. Αλλά το επιδιώκω πάρα πολύ καιρό. Πριν γίνει διάσημη, γιατί τώρα είναι γνωστή και διάσημη και θα πρέπει να τις μιλάμε στο πληθυντικό. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησε μια προσπάθεια στο τμήμα στίβου του Ηρακλή, την οποία προσπάθεια είχαμε καταγράψει εδώ πριν από αυτά τα χρόνια στην ώρα για μπλε και συνεχίσαμε τότε που η αλήθεια είναι ότι το έχω ξανακάνει αυτό το παραπονάκι και πολλοί ο κόσμος δεν ασχολούνται με τα υπόλοιπα τμήματα. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει μια στροφή και έχει ανοίξει μια αγκαλιά για όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, ειδικά μέσω της προσπάθειας από τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, με αποκορύφωμα το πολύ όμορφο και υπέροχο ως ιδέα και ως πράξη πλέον, το Ira Camp. Να μην την έχω να περιμένει άλλο, Η Ελεονόρα Ρωσιάδου είναι στην παρέα μας από το τμήμα στίβου του Ηρακλή, αλλά πλέον έχω την αίσθηση ότι έχει μάθει όλα τα τμήματα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει αυτές τις μέρες. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα. Συγγνώμη για το πρόβλημα. Καλά είμαι, ακόμα στο γήπεδο από το πρωί, τώρα σε άλλο γήπεδο. Σε ποιο είσαι από όλα τώρα? Τώρα είμαι στο Καφτατζόγλιο μέχρι τις 9, αύριο από το πρωί πάλι στο Κατσάνο, Ιβανόφιο, στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Γάμα Σίγμα. Με πόσα αθλήματα έχεις πιαστεί αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες έχω πιαστεί και με διαφορετικά αθλήματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και ξυφασκία είδα. Ξυφασκία, εντυπωσιακή. Τα παιδιά βγαίνουν από την αίθουσα. Μπορείτε, κυρία, λέει, να με φωνάζετε Ζωρό. Πολύ ευχαρίστω σας φωνάζω Ζωρό. Είναι ενθουσιασμένα με την ξυφασκία, με το ράγκι, με την κολύμβηση. Στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Τζούντο έχουμε το Σάββατο, εντυπωσιακό τζούντο. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που έχει γίνει από όλα τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου. Ενωθήκαμε όλοι οι προπονητές με τη διοίκηση να είναι. Να μας δείχνει το δρόμο. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε όλοι οι προπονητές μαζί. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι το πρώτο εγχείρημα που έγινε. Είναι το πρώτο Ηρακάμπ. Ήδη από τη δεύτερη μέρα άρχισε το πρόγραμμα να κυλάει τελείως ακόμα πιο ωραία, ώστε να αποδώσουμε και εμείς καλύτερα, να τα ευχαριστηθούν και τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Στόχος του Ηρακάμπ, αξιοποιώντας τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου, που είναι και ο μοναδικός σύλλογος που έχει κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ένα γήπεδο με τόσες πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις. Και την ευλογία να έχει όλες τις εγκαταστάσεις το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Στόχος λοιπόν του Ηρακάμπ ήταν να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά μέσα από τα αθλήματα.
και με, σε επαφή με τον Ηρακλή, αλλά και να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία του κάθε αθλήματος, να τους δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξουν ποιο είναι αυτό που τους αρέσει περισσότερο, να έρθουν πιο κοντά. Ούτως ή άλλως τώρα βιώνουμε μια περίοδο η οποία είναι υψηλονικρή, δεδομένου ότι τελειώνουν περισσότερες ακαδημίες. 1η Σεπτέμβρη συνήθως είναι η έναρξη της νέας σεζόν, τουλάχιστον για το Στίβο να μιλήσω. Τα παιδιά δείχνουν να το απολαμβάνουν. Λειτουργεί κάπως σαν αυτό. Πάνω σε αυτό, Ελεονόρα μου, θα σε διακόψω να με συγχωρέσει. Ναι. Πάνω σε αυτό το απολαμβάνουν. Εμείς απολαύσαμε σήμερα αυτή την εκπληκτική φωτογραφία που μας χαρίσατε. Με το τεράστιο ήρα στους χορτατζίδες, με τον drone από πάνω να το φωτογραφίζει. Και αυτό ήταν ένα κερασάκι, έτσι, στην τούρτα που μας φτιάχνετε μια εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι χαρήκαμε όλοι μας τη φωτογραφία. Περιμέναμε και πώς και πώς. Δεν υπάρχει ηρακλειδέα στο Facebook που είτε να μην το έχει κοινοποιήσει, είτε να μην το έχει φωτογραφία εξωφύλου. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι παντού. Είναι παντού. Και αν θέλετε να σας πω και ένα παρασκήνιο για αυτή τη φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία, γιατί το κόνσεπτ αρχικά ήταν διαφορετικό, δεν ήταν να σχηματίσουμε το ΙΤΑ, λόγω ότι είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παιδιών, το ΙΡΑ μάλλον, στόχος μας ήταν να φτιάξουμε το ΙΤΑ. Α, για ΙΤΑ πήγαμε στην αρχή. Για ΙΤΑ πηγαίναμε στην αρχή. Έτσι ήταν. Και κύκλο θα κάναμε ή μόνο το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ θα κάναμε πάνω σε ολόκληρο το γήπεδο όμως, όχι στο μισό. Να το πιάνε όλο, ναι. Να το πιάνε όλο. Από τη μια πλευρά τα 90 μέτρα του ποδοσφαίρου, μια πλευρά. Από την άλλη και στη μέση να ενώναμε τα παιδιά μας. Δημιουργήθηκε όμως, ενώ ήμασταν όλοι έτοιμοι, είχαμε μετρηθεί, είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω στο γήπεδο να σχηματίσουμε αυτό το μεγάλο ΙΤΑ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο δεν το ήξερε κανείς, να είμαι ειλικρινής. Ότι επειδή οι εγκαταστάσεις είναι δίπλα στο Καφτατζόγλιο, υπάρχει ένα απαγορευτικό όσον αφορά το τι θα σηκωθεί στον αέρα, πώς θα τραβήξει. Οπότε είχαμε μια απαγόρευση, ισχύει για όλα τα γήπεδα, δεν είναι μόνο για το Καφτατζόγλιο, για τα εθνικά τουλάχιστον. Εθνικό στάδιο, ναι, ναι. Ναι, οπότε δεν είχαμε την πολυτέλεια του να πιάσουμε όλο το γήπεδο. Δεν πειράζει, και το ΙΡΑ ήταν εντυπωσιακό. Ήταν πολύ ωραίο. Έχουμε σκεφτεί ήδη βέβαια για του χρόνου, ξέρετε, ακόμα και εντυπωσιακό από το ΙΡΑ να το εμπλουτίσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω και να τα ακούσει και ο κόσμος, όσο περισσότερος γίνεται που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πόσα παιδιά σε απασχολούν ή τα απασχολείς με την τρέλα σου, με τη διάθεση, με την όρεξη στο Στίβο φέτος, τα τελευταία χρόνια, καθημερινά. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον να μιλήσω για τα παιδιά που είμαι εγώ εδώ πέρα, βέβαια δεν είμαι μόνη μου. Μιλάω για το τμήμα Στίβου, έτσι, Ναι, για το τμήμα Στίβου. Εγώ προσωπικά είμαι στις αναπτυξιακές ηλικίες από τα προνήπια μέσα και την πρώτη γυμνασίου τουλάχιστον. Μέσα περιλαμβάνει μια αγωνιστική κατηγορία, είναι η πρώτη αγωνιστική κατηγορία, οι παμπέντες Β που λέμε, η έκτη και η πρώτη γυμνασίου. Εγώ προσωπικά εδώ στο Καφτατζόγλιο μαζί με τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα σαν προπονητές έχουμε πάνω από 300 παιδιά. Ξαναπέστο λίγο, Ελεονόρα, το νούμερο. Εμείς είμαστε 300, συνυπολογίζοντας όμως τη δυναμική... Το λέω γιατί είναι εντυπωσιακό, έτσι. Αυτό χτίστηκε, παιδιά, με πολύ αγάπη, με πολύ δουλειά και το 300 για μας είναι ακόμα λίγο, δηλαδή το ταμάρι μας... Χαίρομαι για την απάντηση. Από την άλλη όμως λέω ότι σε πολύ πολύ δύσκολες εποχές και για το γάμα σίγμα και όλη αυτή η ιστορία που έγινε, που σας απασχόλησε πάρα πολύ με τον άλλο, τον αλφα σίγμα σίγμα με τα τσιμέντα, κατάλαβες ποιο λέω, ναι, ναι. Με το σήμα των τσιμέντων. Όλη αυτή η ιστορία και παρόλα αυτά έχετε 300 παιδάκια που κάθε μέρα δεν είναι μόνο ότι τρέχουν, διασκεδάζουν ή οτιδήποτε άλλο, είναι και 300 ηρακλάκια. Και επειδή το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό από κοντά, το τι δουλειά κάνετε πάνω σε αυτό που λέγεται γαλούχηση και διασκέδαση, και να μάθουν και ένα από τα πολλά που έχει ο Στίβος, γιατί ο Στίβος δεν είναι ένα άθλημα, έχει διάφορα ανάλογα τι θα διαλέξει το παιδί όσο... Απλά για να σου πω, απλά Γιώργο μου, ότι δεν είναι 300. Τα 300 τα παιδιά είναι αυτά που έχω τουλάχιστον εγώ υπό την ευθύνη μου και την υποκριτική. Αυτό λέω, φαντάζομαι. Έχουμε γύρω στα 100 τόσα παιδιά στους αμπελόκηπους και αν συνυπολογίσουμε και το αγωνιστικό κομμάτι που φεύγουν μετά. Πάνω από 500 πάμε. Πηγαίνουν σε πιο εξειδικευμένους προπονητές, σε αντικείμενα όπως έχουμε, ειδικό για τα άλματα, ειδικό για τις ρήψεις, ειδικό για την αντοχή, για τα εμπόδια, για τους δρόμους. Κοντεύουμε τα 500 παιδιά για φέτος. Είναι φανταστικό. Οπότε το 300 είναι φανταστικό, είναι... βάσει των δεδομένων, έτσι επαναλαμβάνω. Είναι φανταστικό νούμερο. Είναι η Μαρία Ιδούμου στους αμπελόκηπους. Είναι πολλά παιδιά που συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι και με τον κύριο Τσίτζιλι Γιώργο, ο οποίος είναι ο γκουρού μας, εδώ τον αποκαλώ. Ναι. Είναι τόσο ερήμος άνθρωπος, έχει την εμπειρία τόσα χρόνια αθλητής του Ζαχαριάδη, ακόμα και αυτός προπονητής από τους κυριότερους μέσα στο σύνδεσμο βετεράνων Στίβου του Ηρακλή. Μας καθοδηγεί με την εμπειρία του, μας ηρεμεί όταν χρειάζεται. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο, προσιλωμένοι στο να
κάνουμε τόσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν σιγά σιγά και ξαναλέω ότι αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα, δεν θέλω να το ματιάξω, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Αυτό που, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ένα μεγάλο κέρδος επίσης είναι αυτό που λέω εγώ, μπορεί οποιοδήποτε φίλος του Ηρακλή το απόγευμα να περάσει μια βόλτα από το Καφτανζόγλιο, 5 με 9 συνήθως τα πιτσιρίκια είναι εκεί, εκείνες τις ώρες. Εξαρτάται με το τμήμα, ναι, από τις 5 με 9 είμαι εγώ, ωστόσο τα ηλικιακά... Και να δει, και ναι. Να δει, παύλα, ακούσει, τι γίνεται. Μόνο αυτό έχω να πω. Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, ναι. Αλλά σαν Ηρακλής έχουμε πολλά παιδάκια που εντάξει, ούτως ή άλλως οι γονείς είναι Ηρακλίδες, γνωρίζουν και την ιστορία ότι ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ιστορικός σύλλογος τουλάχιστον και στο Στίβο με τεράστια διαφορά. Από εκεί πέρα δεν κρύβω ότι μέσα στα παιδιά που έχουμε και έχουμε και πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς τους, γιατί μη γελιόμαστε τώρα, ένα παιδάκι που πηγαίνει πρώτη. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτά τα παιδάκια τραγουδάνε. Ναι, Ηρακλής, έχουν μάθει τα συστήματα, τραγουδάνε Ηρακλής, φωνάζουν Ηρακλής δυνατά, όλα μπλε. Και πηγαίνουν σπίτι και γίνεται χαμός μετά. Κυρία, κοιτάξτε, εκεί λίγο οι μπαμπάδες τους βλέπω δαγκώνονται καμιά φορά. Ναι, θα δαγκωθούν πολύ ακόμα. Το έχουν ξεπεράσει, πολύ ακόμα θα δαγκωθούν. Τα παιδιά τους να χαμογελάνε και να τα ευχαριστούν, οπότε αυτό είναι πιο σημαντικό θεωρώ. Έχουμε επιστρέψει πλέον και σε επιτυχίες. Πρόσφατα είχαμε εδώ στην εκπομπή πριν κάνα μήνα περίπου τον Αντώνη το Μάστορα, γιατί και άλλα παιδιά που ήταν στην ανδρική ομάδα Στίβου του Ηρακλή, αν μπορώ έτσι η Ελεονόρα μου να τη βαφτίσω, που πήρε και το πρωτάθλημα το διασυλλογικό και νομίζω ότι και στις μεγαλύτερες ηλικίες σιγά σιγά επανερχόμαστε, έτσι. Στόχος μας, και τώρα μιλάω θεωρώ εκ μέρους όλων, γιατί δουλεύουμε ομαδικά, στόχος του Ηρακλή είναι το εξής. Εμείς παιδιά ξεκινήσαμε χωρίς budget. Μιλάω τελείως ειλικρινά. Ξεκινήσαμε με ίσα-ίσα, όχι χωρίς budget, ξεκινήσαμε με πολλούς αθλητές που είναι χρόνια εδώ να έχουν και υπόλοιπο στο... να μην έχουν κλειδωθεί ακόμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στόχος μας είναι μέσα από τα πολλά παιδιά των ακαδημιών να έχουμε μια υγιή, ένα υγιές τμήμα. Να στηριχθούμε, δεν είμαστε ούτε πολλές φαρφάλες, ούτε πολλά λόγια, ούτε να το παίξουμε ότι έχουμε πολλά λεφτά. Εμείς λεφτά δεν έχουμε. Με τη δουλειά μας πηγαίνουμε και μέσα από το έργο μας και την ποιότητα της δουλειά μας θέλουμε τουλάχιστον. Γι' αυτό ακριβώς χαρακτήρισε εντυπωσιακό το νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Ο Αντώνης ο Μάστορας πέρασε δύο πολύ δύσκολα χρόνια, τρία σχεδόν, ναι. Είτε από τραυματισμούς, διπλή επέμβαση και στα δύο τα πόδια. Προσωπικές τέλος πάντων δυσκολίες, πώς να το πω. Από εκεί πέρα όμως εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι βασιζόμαστε σε παιδιά τα οποία είναι γνήσια Ηρακλάκια. Γνήσια Ηρακλειδής. Τον αγαπάνε τον Ηρακλή. Δεν έρχονται γιατί εμείς θα του δώσουμε 100 ευρώ παραπάνω. Έρχονται γιατί, λέω ένα τυχαίο ποσό, έτσι. Έρχονται γιατί τον αγαπάνε τον Ηρακλή. Και μέσα του κυρίου Τσίτιλη αυτό που έγινε εκεί είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι ότι από την αγάπη που έχει ο κύριος Τσίτιλης για αυτό που κάνει και για τον Ηρακλή, εμπνέει μια εμπιστοσύνη όπου κατάφερε, ακόμα και με τον πόλεμο που δεχτήκαμε, γιατί υπήρχε τεράστιος πόλεμος, να τον εμπιστευτούν τα παιδιά που αγαπάνε τον Ηρακλή και μέσα από την επιλογή τη δικιά τους να χτίσουμε ένα τμήμα μέσα από τα δικά μας τα παιδιά από τις ακαδημίες εξελίχθηκαν. Σιγά σιγά σταδιακά, δεν μας νοιάζουν οι γρήγορες επιτυχίες. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα, σκαλή-σκαλή, να ανεβούμε και να φτάσουμε τον Ηρακλή και την αξίζει που είναι μόνο η κορυφή. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, αλλά είμαστε όλοι πρόθυμοι. Είναι τιμή μου προσωπικά, θεωρώ ότι και για τα υπόλοιπα παιδιά, να υπηρετούμε αυτό το σύλλογο. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας, να ξέρετε, είναι όταν παίρνουν εκείνα τα μετάλλια, ανεβαίνουν στο βάθρο. Καταρχήν είχαμε τη μεγαλύτερη αποστολή πανελλήνιων σε ηλικίες Παμπέδες Β' που είναι η έκτη με την πρώτη γυμνασίου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Τους πήραν τα μυαλά, έτσι, είμαι σίγουρος. Δηλώσει 80 παιδιά μόνο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Που δεν είναι απλά δηλώνω, είναι μια διαδικασία τα παιδιά βγάζουν. Όπω τσουνάμι. Τσουνάμι κανονικό. Δηλαδή φτάναμε στην αποστολή και ο Ηρακλής ξεχώριζε αυτό που το αξίζει. Εγώ το ξαναλέω. Όποιο δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, ή μάλλον όχι δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, επιβάλλεται να περάσει μια βόλτα ένα απόγευμα το Καφτατζόγλιο και να δει και να ακούσει το τι γίνεται εκεί με τα πιτσιρίκια. Πανηγύρι μεγάλο, εγώ όσες φορές το έχω ζήσει το έχω καταευχαριστηθεί. Ελεονόρα μου, να πάμε λίγο ξανά στο camp. Μέχρι στιγμής έχω δει, μπορεί να ξεχνάω κάποιον, έχω δει Χατζιβρέτα, έχω δει Κακιούση, έχω δει Κελεσίδου. Τεράστιο όνομα, ναι. Στίβο. Και αύριο έρχονται τρία σούπερ ονόματα. Έχω δει τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας στο Κολύμπι. Βεβαίως.
Να πούμε τι έχουμε αύριο, να μην πούμε. Τη Φιλιό Ραυτοπούλου, πρωταθλητή. Τη Φιλιό Ραυτοπούλου, μπράβο, από το κολυμβητικό επίση. Ο Ιάσονα Ιωαννίδη και αυτό πρωταθλητή του Στίβου είναι μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή, πολλοί προπονητέ μα σε εμά είναι και στο κομμάτι αγωνιστικά σαν αθλητέ. Έχουμε ονόματα αύριο, θα μα πει τίποτα. Αύριο έχουμε τρία πολύ μεγάλα ονόματα. Να μην τα πούμε. Δεν είναι, νομίζω να είναι κακό να τα πούμε. Ούτω ή άλλω τα έχουμε προαναγγείλει με τον τρόπο μα. Να ξεκινήσω ποιο άθλημα. Να ξεκινήσω από το βόλεϊ που θα έχουμε τον προπονητή των επιτυχιών, τον κύριο Ορφανό. Ωραία. Ο κύριος Ορφανός με την εμπειρία του λοιπόν θα ασχοληθεί. Θα μιλήσει στα πιτσιρίκια, θα βάλει λίγο. Όχι, θα συμμετέχουν και διαδραστικά όλοι αυτοί που έρχονται. Δηλαδή, είναι μόνο θα μιλήσουν. Θα τους βάλει να παίξουν κιόλας. Τους βάζει, κάνουν σουτάκια, παίζουν, συζητάνε. Στο ποδόσφαιρο θα έρθει ο Απόστολος ο Βέλιος. Απόστολος Βέλιος. Ναι, ναι, αύριο το πρωί θα είναι εκεί. Θα παίξει μπαλίτσα με τα πιτσιρίκια, να βάλουν μπολάκια. Μια χαρά. Θα συζητήσουν ό,τι απορίες έχουν τα παιδιά. Δεν τον κρατάτε κιόλα λίγο αυτόν εδώ. Να τον κρατήσουμε, γιατί όχι. Πιάνω ό,τι είχαμε φορές. Ναι. Κάτι δικά μου λέω εγώ, ναι, συνέχισε. Και ποιος ακόμα. Και έχουμε και ένα όνομα, θα είναι έκπληξη αύριο. Αντί αυτό να με κρατήσουμε και ένα εντάξει. Όνομα έκπληξη, να μην τα πω εντάξει. Όλα. Ναι, το ναι, κομμάτι ναι, του ναι, μπάσκετ ναι. Θα είναι το επόμενο. Από μπάσκετ, ωραία. Ναι, ναι, από το μπάσκετ θα είναι το τρίτο όνομα. Να καλύψει τα τρία μεγάλα ναι. αθλήματα. Τώρα από και πέρα έχουμε και ένα προτάσμα τζούντο που θα γίνει το Σάββατο. Ωραία. Το κάμπ συνολικά, να πω ότι το κάμπ πώς λειτουργήσε. Λειτουργεί από τις 8 η ώρα το πρωί, αύριο είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και μετά τέλος. Αυτό που ακούγεται από όλους τους γονείς, δηλαδή και αν όχι από όλους, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό. Κάνουν παράταση. Έχουν ένα μεγάλο παράπονο. Τι. Γιατί το κάνατε μόνο μία εβδομάδα. Ναι, παράταση θέλουν. Δηλαδή κάντε το 1-2 μήνες, τι να κάνουμε το καλοκαίρι. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη επιβράβευση όταν ακούς τα παιδιά. Το έχουν πει γονείς και αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα παίρνουν λίγο κουρασμένα. Εντάξει, αυτός είναι και ο στόχος. Χαρούμενα, ταϊσμένα, γυμνασμένα. Οπότε είναι και ένα βέλιαρ παραπάνω για τους γονείς, λίγο να απολαύσουν και λίγες στιγμές ησυχίας. Σήμερα μίλησα με γονιό που μου είπε το εξής. Μου λέει, και αυτό σιρακλάκι άρρωστο, μου λέει πόσο πολύ θα θέλαμε στην δική του την ηλικία να υπήρχε κάτι τέτοιο και να το ζούσαμε και εκεί. Μου λέει, μπορώ να σου πω, λέει, πολλά που κάνει η κόρη μου στο Ira Camp, αλλά εγώ θα μοιραστώ μαζί σου κάτι που ζήλεψα πολύ. Ξέρεις, μου λέει, που τρώνε. Λέω, που τρώνε. Μου λέει, στο Ιβανόφι. Και το είπε, ξέρεις, ότι ακόμα και αυτό είναι τελετουργικό, ρε παιδί μου, να τρως μεσημεριανό, να τρως το κολατσό σου, να τρως το στάκι σου, δεν ξέρω εγώ τι τρως, στο Ιβανόφι, μέσα στο γήπεδο. Είναι φανταστική εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Και θα το πω, μακαρόνια με κοιμά, λέει, σήμερα είχε, έχω ένα σκονάκι. Σήμερα μακαρόνια με κοιμά είχαμε, σωστά. Δεν είναι ωραίο ρε εσύ να τρως μακαρόνια με κοιμά στο Ιβανόφιο. Κοίτα, τα παιδιά, η αλήθεια είναι όχι μόνο μακαρόνια με κοιμά. Κάθε μέρα είχε διαφορετικό φαγητό. Έχουμε πολλούς χορηγούς, όπως ο Δίκος, χίλιοι δυο χορηγοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει... Και χυμούς και χίλια δυο, φαντάζομαι. Έχουν ωραία νεράκια. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Και χυμούς, λέω, φαντάζομαι, και χαμός. Χυμούς, νεράκια, κουρασάν, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Τα παιδιά έχουν πλήρες γεύμα. Εκτός όμως από το πλήρες γεύμα, το οποίο το αξίζουν και με το παραπάνω δεδομένο ότι υπάρχει αρκετή κόπωση, να το πω εγώ, στο κάθε μάθημα αθλητικό που υπάρχει, στο κάθε άθλημα, ένα 45 ώρες, 45 λεπτά που αλλάζουν, συγγνώμη. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν τα αθλήματα και τους προπονητές του Ηρακλή. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Το να οικειοποιηθούν τους χώρους, έτσι. Το να νιώσει άνετα ένα παιδάκι που θα μπει μέσα στο κατσάνιο που δεν έχει ξαναμπεί, στο Ιβανόφιο, στους χορτατζίδες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία καταρχήν να έβλεπε στα μάτια τους και μόνο η εικόνα τα περιγράφει, όλη μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όταν μπήκανε μέσα στην αίθουσα με τα τρόπαια. Υπήρχε μάθημα θεωρίας όπου τα παιδιά στα γραφεία πάνω, τα τρόπαια. Πάνω στα γραφεία, ναι. Είχε πλάκα γιατί υπάρχουν κύπελα τα οποία ήταν πιο ψηλά και από τα παιδιά. Συγκρίναμε το ίδιο στο παιδιό με το κύπελο. Χαιρόταν τόσο πολύ που βρισκόταν μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μάθανε στοιχεία ιστορικά για τον Ηρακλή. Μάθανε πώς ιδρύθηκε ο Ηρακλής, ο σκοπός. Είναι ιδέα, είναι φοβερή. Είναι φοβερή ιδέα και μπράβο. Ήταν πολύ ωραία και αυτή η εμπειρία. Εκτός από τα ιστορικά όμως στοιχεία του Ηρακλή, τα παιδιά είχαν και την δυνατότητα μέσα από. Είχαμε τη συνεργασία με τους γιατρούς, με τον κύριο Δήμο, τον Αλαϊσερλή και τους ορθοπαιδικούς του, με τον κύριο Μπολιδάκη, τον καρδιολόγο.
ήρθαν, εξετάσαν τα παιδιά, πέρασαν και από φυσικά, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις. Ήρθε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και στο κομμάτι του αθλητισμού, πώς βοηθάμε τον συναθλητή μας, τον συνάνθρωπό μας μέχρι να έρθει το στενοφόρο. Ήρθε παιδοψυχολόγος, μίλησε στα παιδιά, έδωσε συμβουλές πώς μπορούμε να έχουμε θετική ψυχολογία και η επίδραση της θετικής ψυχολογίας στον αθλητισμό. Ήρθε διατροφολόγος, ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με τη διατροφή και τι πρέπει να προσέχουν στο κομμάτι του αθλητισμού αλλά και στην καθημερινή διατροφή τους. Έχουμε διάφορες δράσεις που θεωρώ ότι η μία συμπληρώνει την άλλη και σας είναι όλο ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και σκεφτούμε ότι είναι μόνο η πρώτη χρονιά. Δηλαδή θεωρώ ότι ειδικά του χρόνου που ελπίζουμε να καθιερωθεί η διοργάνωση θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και θα το πω, είναι μια πολύ καλή αρχή. Το πω για ακόμα μια φορά το αίτημά μου. Αν θέλετε να το καταθέσω και γραπτός δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ετούμε camp ενηλίκων. Ενηλίκων. Ναι, κάποια στιγμή γιατί όχι. Ναι, εμάς τους τριαντάριδες. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να φάμε εμείς το κουρασάν μας μες στο Ιβανόφιο. Δηλαδή, το έχει το δίκαιο σου, Γιώργο. Σε αυτό το κομμάτι να σου πω ότι αύριο για όλους τους γονείς του Ιράκαμ μπορούν να έρθουν δωρεάν και να χρησιμοποιήσουν την πισίνα που είναι μέσα στην καταστάση. Α, και αυτό μια δράση είναι. Έστω να κάνουν λίγο τον πανάκι. Του χρόνου θέλουμε κάμπ ενηλίκων, τέλος. Γριοκάμπ. Okay, okay. Για εμάς τους μεγαλύτερους. Να κάνουμε και εμείς τα αθλήματά μας. Να κάνουμε και εμείς τα φαγητά μας, να περάσουμε ωραία. Πραγματικά και πάλι συγχαρητήρια. Ο κύριος Βαγγέλης Τσίμος, ο υπεύθυνος Ακαδημιών του Μπασκετικού Ηρακλή, μου γράφει μήνυμα, μου στέλνει μήνυμα μάλλον εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι στόχη, μπράβο Ελεονόρα, μας δείχνει στο δρόμο. Ειδικά για τον αριθμό των παιδιών που προανέφερες νωρίτερα. Και θέλω να σου πω και δημόσια μέσα της εκπομπής πολλά μπράβο και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά δημιουργείτε Ηρακλάκια κάθε μέρα. Χωρίς πολλά-πολλά, αυτό που είπες. Χωρίς φανφάρες, χωρίς χρήματα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πολλά-πολλά. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και ξανά μπράβο. Και σε ευχαριστώ που επιτέλους κατάφερα και σε έβγαλα στην εκπομπή μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, μας στηρίζεις από την πρώτη στιγμή. Και ευχαριστώ εκ μέρους όλου μας, έτσι, γιατί τώρα μπορεί να μιλάω εγώ, αλλά είμαστε ομάδα προπονητικά. Οπότε... Την αγάπη μου σε όλα τα πιτσιρίκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά πολύ. Να είσαι καλά. Γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ελεονόρα Ρωσιάδου είναι τρομερή, είναι τρομερή. Είναι ο θηλυκός σούπερμαν του Ηρακλή που τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, πολλή δουλειά. Ακούσατε για την πλάκα μας 500 παιδάκια στις Ακαδημίες Στίβου του Ηρακλή. Έτσι. Χωρίς πολλά-πολλά. Χωρίς πολλά-πολλά. Και αυτό που ζουν τα πιτσιρίκια και οι γονείς αυτήν την εβδομάδα στο Ira Camp είναι σχολείο. Σχολείο. Αυτό θα μείνει στα παιδάκια. Αύριο μεθαύριο, που σήμερα τα παιδάκια φάγανε μακαρόνια με κιμά στο διάλειμμα του στο Ιβανόφιο, αύριο μεθαύριο θα τραβήξουν τον μπαμπά από το πουκάμισο ή από το τζίνκα, θα πούν μπαμπά, παίζει ο Ηρακλής το Σάββατο στο Ιβανόφιο. Θα με πας να δω το μπάσκετ. Αυτό είναι το καλύτερο και το μεγαλύτερο κέρδος. Τελείωσε το Γαλλία-Περού 1-0 πριν από λίγο. Δίνουμε σκητάλι Basket City εδώ στο πρόγραμμα του Libero 107,4 με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή. Γιάννη Ζάτσης θα συνεχίσει. Γιάννη, καλά τα πάτε. Τώρα με νίκη... Ποιο πρέπει να κερδίσεις, τη Γαλλία. Όχι, τη Γαλλία έπαιξες. Το Περού, το οποίο είναι αδιάφορο. Να η Αυστραλία, να η Αυστραλία. Είμαστε με όζι. Έχουμε ένα βαθμό, θα παλέψουμε. 0 έχει το Περού. Όχι ρε, τι 2, αφού έχασες από τη Γαλλία, 2-1. Ένα βαθμό έχεις. Ένα βαθμό έχει η Αυστραλία, έχει η Δανία. Τώρα τα λέω αυτά γιατί ο Γιάννης είναι γνωστό καγκούρο. Η Δανία έχει, τι έχει η Δανία, 4 έχει η Δανία. Σφιχτοί είμαστε. Πρέπει να χάσει η Δανία από τη Γαλλία και να κερδίσει το Περού, να το βάλεις και 2-3 γκολ. Εύκολα. Εύκολα. Έτσι. Καλό βράδυ, να είστε καλά.